πρεσβεύω το κουπέλε ελευθερίου κορδελίου και βερτίσκου και τους εκλεκτούς συναδέλφους που δουλεύουμε εκεί. Είναι ένα κουπέ καθαρά αστικού τύπου. Βρίσκεται μέσα στην πόλη και μάλιστα βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είμαστε καθημερινά σε άμεση επαφή με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και με υπηρεσίες, ανθρώπους, θεσμούς, συλλογικότητες και ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη. Γι' αυτό το δικό μας πεδίο είναι η πόλη και πώς λειτουργεί και νομίζω ότι είμαστε μέσα ακριβώς στην καρδιά της εκπαίδευσης για την ανηφορία. Δουλεύουμε και εμείς με ενήλικες πάρα πολύ, με βάση τα πραγματικά προβλήματα των πόλεων, το ΣΜΑ, την ρήπανση και προσπαθούμε να πάρουμε θέση και όχι να είμαστε ουδέτεροι απέναντι σε αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαδικασία με την οποία πρέπει να παίρνουν οι αποφάσεις. Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση του ενεργού πολίτη. Μελετάμε πάρα πολύ τα θεωρητικά κείμενα για το active citizenship και προσπαθούμε να τα κάνουμε, δηλαδή την ενεργή πολιτότητα, ας πούμε. Προσπαθούμε να τα βάλουμε, να τα κάνουμε πράξη και δεν φοβόμαστε να βάλουμε και την πολιτική μέσα στα προγράμματά μας. Γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, έχει σχέση με την πολιτική και με το τι κουβαλάει ο καθένας μέσα στο κεφάλι του. Θέλω να σας πω ότι με βάση τα θεωρητικά κείμενα προχωράμε από την εμπειρία των παιδιών σε μια συστημική σκέψη για την πόλη, όχι μόνο από πλευράς περιβάλλοντος, αλλά και από οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη ζωή στην πόλη. Προχωρούμε σε μια θεσμική γνώση και μια θεσμική κριτική για το έργο το οποίο ασκούν οι θεσμοί μέσα σε μια τέτοια πόλη και προχωράμε επίσης στη δράση των παιδιών με όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργασίες μπορούν να έχουν σε αυτή την πορεία, στην οποία εμείς είμαστε συμπαραστάτες, είτε με τους Δήμους, είτε με ΜΚΟ, είτε με οποιονδήποτε, με συλλόγους γονέων, πολιτιστικούς συλλόγους των συνοικιών, στην οποία δραστηριοποιούνται τα σχολεία. Πέρσι κάναμε δύο τοπικά δίκτυα, το ένα λεγόταν Ενεργός Πολίτης στη γειτονιά μου και το άλλο ήταν μια άλλη ματιά στα Πιανέλαια. Τα αποτελέσματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά θα παρουσιαστούν στο συνέδριο των χημικών. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο εκεί. Και από φέτος ιδρύσαμε το δίκτυο Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αηφορία. Αμέσως ανταποκρίθηκαν από όλη την Ελλάδα γύρω στα 100 σχολεία τα οποία πια δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, γιατί έχουμε προβλέψει ότι ανά μήνα θα μας στέλνουν κάποια reports, τέλος πάντων, τα οποία θα σχολιάζουν τα σχολεία άλλων περιοχών και πρέπει να τα χωρίσουμε αυτά σε ομάδες να δούμε τι θα γίνει. Με τελική κατάληξη ένα μαθητικό συνέδριο πανελλήνιο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο. Ήταν συμπαραστάτης και ο Δήμος Εγκόσμου και ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα προηγούμενα τοπικά δίκτυα. Νιώσανε, φαντάζομαι, θα βγει και από την έρευνα ότι τα παιδιά, ότι η προσπάθειά τους είχε πραγματικά αποτέλεσμα και έτσι ενδυναμώθηκαν πάρα πολύ όσον αφορά την εκπαίδευση για την αηφορία. Πιστεύουμε στην κριτική σκέψη, ασκούμε κριτική στους θεσμούς, αλλά βάζουμε και μια μεγάλη παράμετρο που λέει τι σημαίνει πραγματικά να ακούω τον άλλον. Να ακούω τον άλλον με προσοχή, να συνδιαλέγομαι, να κάνω πίσω στην άποψή μου εκεί που δεν παραβιάζω οι αρχές μου και όλες αυτές τις αρχές του ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου που είναι πραγματικά για μας τραγικό που δεν υπάρχουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή από τα πάνελ και τις τηλεόραση και οτιδήποτε τέτοιο. Χρησιμοποιούμε το εκπαιδευτικό δράμα ακόμα και στα παραμύθια για μικρά παιδιά για να δείξουμε τη σημασία της κριτικής και συστημικής σκέψης αλλά πάντα με παρονομαστή την επικοινωνία των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους ανθρώπους. Δεν πιστεύουμε ότι είναι άνθρωποι χωρισμένοι σε καλούς και κακούς. Και αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.